μου να κάνω μια αναφορά στην επιστολή Δημοτικών Συμβούλων της Μίζωνας Αντιπολίτευσης του Δήμου Τρογανών, η οποία ήρθε τη Δευτέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνουν το έργο μας. Διευκολύνουν το Προεδρείο στην Ισία. Θα ήθελα να σας πω ότι είχα μια επικοινωνία και εγώ με τον βουλευτή, ο οποίος συντάσσεται με το διάλειμμα του Δημάρχου. Πώς θα κάνει τα πρέποντα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να δώσω τον λόγο στον Συμβασμιότατε, αν το σώμα το κρίνει. Ναι, ναι. Συμβασμιότατε, έχει τον λόγο. Πρώτα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση που είμαι μαζί σας. Ξέρετε ότι είμαι αλληλέγγυος και όχι απλά μαζί σας με αυτή την προσπάθεια. Αν τυχόν γίνει, εύχομαι να μην γίνει, θέλει μια πολιτιστική και πνευματική ταφόπλακα για τον νομό μας. Ήδη προσπαθούμε να πάρουμε τα πάνω μας πολιτιστικά και πνευματικά, και όταν λέω πνευματικά δεν εννοώ την έννοια θρησκευτική, την ευρύτητα του όρου πνευματικά, και νομίζω ότι εμείς αυτό που έχουμε να δείξουμε εδώ σαν νομός, που λέει από ό,τι έχω δει, είναι πέρα από τους δύο αρχαιολογικούς χώρους πάνω στην Αλατόπετρα και στον Άγιο Γιώργη, τα γεφύρια και τις εκκλησίες μας. Σας πιστεύω να ξέρει, λυπάμαι που δεν είναι εδώ η κυρία Δημάκη, είναι κάποιος από την εφορία. Ωραία. Λοιπόν, που έγινε για πρώτη φορά καταγραφή, για πρώτη φορά, καταγραφή όλων των αντικειμένων τα οποία και εγώ βρήκα στη Μητρόπολη, αλλά και στους ναούς όσα υπάρχουν. Και ξέρετε καλά με τι κόστος προσωπικό, το ξέρετε πολύ καλά με τι κόστος προσωπικό αυτό, αλλά δεν κάνω πίσω γιατί είναι για το καλό του τόπου μας. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει πέρα από οποιαδήποτε έτσι, επιτρέψτε μου, μικροσυμφέροντα ή μικροσκοπιμότητες, όλοι μαζί, να αγωνιστούμε να μην φύγει από εδώ η έδρα της εφορίας. Γιατί δεν είναι θέμα ούτε το φυσικό, ούτε εγωιστικό, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι θέμα ουσίας. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε, και όχι απλά να κρατήσουμε την έδρα εδώ της εφορίας, αλλά και να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του και από το μετερίζει του να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Έχουμε πάρα πολλά, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, δεν χρειάζεται εγώ να σας πω τίποτα, και νομίζω ότι αυτά πρέπει να προβάλλουμε. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, να ξέρετε ότι πάντοτε είμαι, ότι θα είμαι μαζί σας και πάντοτε στο πλευρό σας και για οτιδήποτε καλό. Σας ευχαριστώ και εύχομαι ολόψυχα αυτό το οποίο, ας το πω έτσι, φημολογείται, να μείνει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας.